Στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Να δούμε, Παύλο, αν υπάρχουν στοιχεία για αυτή την τραγωδία σήμερα τα ξημερώματα στον Εύωσμο που έχασαν τη ζωή τους 4 νέα παιδιά, 4 νέοι άνθρωποι σε τροχαίο. Είχαμε, Άννα, αυτό το πολύ νεκρό τροχαίο στην περιοχή του Εύωσμου, στην συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Σμύρνης, πάνω από την περιφερειακή οδό, 4:25. Τα ξημερώματα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του, αρχικά προσέκρουσε πάνω σε τυχείο και στη συνέχεια σε περίφραξη. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? 4 από τους επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους. Αυτή τη στιγμή ένα νεαρό παιδί, όλα νεαρά παιδιά, ένα νεαρό παιδί 17 ετών να δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ποιες είναι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε? 17χρονος ο οδηγός και ένας από τους επιβαίνοντες που δυστυχώς έχασε και αυτό τη ζωή του, 19 ετών. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα και τις ηλικίες των δύο παιδιών. Πολύ πιθανό να οφείλεται στην υπερβολική ταχύτητα. Περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, Άννα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Δεν έχει να προσθέσει κανείς τίποτα. Πραγματική